Λοιπόν, ήτανε δυνατή εκπομπή με τον Βασίλη Μιχαλολιάκο. Ξύπνησε μνήμες από το δημοκρατικό μας παρελθόν. Εγώ να σας πω, παρόλο που πολλοί με θεωρούν μουσαφίδι και σόγαμπρο και τέτοια, εγώ όλα με τα παιδικά χρόνια ήταν η Νέα Δημοκρατία. Κράταγα με τα αδέρφια μου και τους γονείς μου το προεκλογικό περίπτερο και στις εκλογές του 85 και στις εκλογές του 89. Όλα αυτά τα τραγούδια θυμάμαι στην ΟΝΕΔ, και ομολογώ ότι όλα αυτά μου δίνουν πολύ μεγάλη συγκίνηση. Και φυσικά πολλοί μπορεί να μην καταλαβαίνετε τι δουλειά έχουν οι πολιτικές νεολαίες στα πανεπιστήμια. Σέβομαι πάρα πολύ αυτή την άποψη, ότι δεν θέλουμε πολιτικές νεολαίες στα πανεπιστήμια. Το ακούω από πολλούς, αλλά θα σας πω κάτι για να το ξέρετε. Όσοι έχουμε τελειώσει ελληνικό πανεπιστήμιο, έχω τελειώσει το ΕΚΠΑ και καλά θυμάμαι τι γινότανε, γνωρίζουμε ότι αν δεν ήταν παρούσα η ΔΑΠ Νουδουφουκού, τα 3/4 των ελληνικών πανεπιστημίων θα ήταν υποκατάληψη και δεν θα είχαμε ποτέ μάθημα σε κανένα ελληνικό πανεπιστήμιο. Η ΔΑΠ Νουδουφουκού είναι η άγκυρα που σταματάει την ηγεμονία της αριστεράς και επιτρέπει να λειτουργούν οι σχολές. Αυτό το λέει όποιον δεν το ξέρει. Όποιος έχει τελειώσει ελληνικό πανεπιστήμιο το ξέρει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα στην προσκεκλημένη μου, την κυρία Μαρή Κατσουγιάννη Στρίντμπορκ. Συγγνώμη, αλλά το επώνυμο είναι λίγο σουηδικό και τα σουηδικά μου δεν είναι πολύ δυνατά. Όπως είπατε, κύριε Γεράτη, καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ δεν έχω τελειώσει σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Πάμε, θα πω λίγο. Περιμένετε. Θα πάμε λίγο με τη σειρά. Λοιπόν, η κυρία Μαρή Κατσουγιάννη Στρίντμπορκ είναι υποψήφια περιφερειακή σύμβουλο με τον Γιώργο Πατούλη στο βόρειο τομέα της Αθήνας. Σωστά. Ωραία. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στα της καταγωγής, γιατί είναι το επώνυμο έτσι που ξενίζει λίγο, για να πάμε τα στα υπόλοιπα. Ναι, έχω γεννηθεί, μεγάλωσα και σπούδασα στη Σουηδία, οδοντιατρική. Και δούλεψα ως οδοντίατρος και ως δασκάλα. Και ο σύζυγος είναι γιατρός, νομίζω, δεν είναι. Ναι. Άρεσε όλη η οικογένεια με την ιατρική. Ναι. Ασχολούμαστε. Και επιπλέον παρακολουθώ ένα πρόγραμμα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, ένα μεταπτυχιακό στο Οικονομικά της Υγείας. Με τον καθηγητή μου, τον κύριο Ιφαντόπουλο. Τον κύριο Ιφαντόπουλο. Σωστά. Λέω καθηγητή μου, τον είχα διορίσει εγώ σε διάφορες επιτροπές. Είχα συνεργασία μαζί του ως υπουργός, ήταν σύμβουλός μου. Ναι. Νομίζω είναι σύμβουλος σχεδόν όλων των Υπουργών Υγείας, πλέον των τελευταίων, γιατί οι τελευταίοι παίρνουν κάτι. Εντάξει, δεν θέλω να το πω. Λοιπόν, πολύ ωραία. Έρχεται λοιπόν μία καταξιωμένη οδοντίατρος. Εγώ σας είχα πρωτοσυναντήσει στο Ερίκος Ντινάνη. Σωστά. Έτσι, όπου εκεί είχατε την πολύ μεγάλη φήμη ότι ήσαν οι πολύ έτσι δυνατοί που κρατάγανε όλο το τμήμα το οδοντιατρικό αυτού του μεγάλου νοσοκομείου. Και έχετε ένα μεγάλο ιατρείο, καλό ιατρείο. Να πούμε στο Κολωνάκι, πρέπει να το πούμε αυτό. Στο Κολωνάκι. Στο Κολωνάκι. Και έχετε λοιπόν μία πολύ ωραία καριέρα. Πώς αποφασίζετε να πάτε στην πολιτική? Γιατί έβλεπα μέσα στην κρίση ότι είχε αλλάξει προς το χειρότερο η καθημερινότητα και ήθελα να συμβάλλω στο να γίνει με τα ευρωπαϊκά πρότυπα στα οποία έχω ζήσει, να συμβάλλω με την προσφορά μου. Καλά τώρα, ένα λεπτό. Από τα ευρωπαϊκά πρότυπα της Σουηδίας αποφασίζει να εμπλακείς στην τρέχουσα πολιτική ζωή της Ελλάδας που είναι λίγο χαοτική, ας το πούμε έτσι? Να βάλω κι εγώ το λιθαράκι. Και πώς τώρα, μετά από τις πρώτες επαφές που έχετε, γιατί τώρα έχετε ξεκινήσει, κάνετε την προεκλογική στρατεία. Πότε ανακοινώθηκε, θυμάμαι, πότε ανακοινώθηκατε εσείς ως υποψήφια? Το Φεβρουάριο. Άρα τώρα έχετε δύο-δυόμισι μήνες που κάνετε κάθε μέρα, κάνετε εκδηλώσεις, φύγετε χέρια, φαντάζομαι πηγαίνετε παντού. Προσπαθώ. Για πείτε μας λίγο εμπειρία από τις εκλογές. Αλήθεια να πούμε τώρα, δεν θέλω τώρα. Πρέπει να πείτε πραγματικά. Λοιπόν, γιατί θα σας δουν και άνθρωποι που μπορεί αύριο να θέλουν οι ίδιοι να είναι υποψήφοι, να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται κτλ. Θέλω να μεταφέρουν το κλίμα. Στους 12 δήμους που έχω. Ποιοι δήμοι είναι? Είναι Κηφισιά, Μαρούση, Παπάγο, Χολαργό, Ψυχικό, Φιλοθέη, Μεταμόρφωση, Ηράκλειο, Νέα Ιωνία. Πολύ ωραία. Μεγάλη περιφέρεια. Μεγάλη περιφέρεια. Υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες. Όλα είναι υποκατάρρευση. Θεωρώ ότι η σημερινή διοίκηση είναι εντελώς ανίκανη. Δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Η απορριφωτικότητα των ΕΣΠΑ είναι μόλις 25%. Φανταστείτε πόσο ακόμη έχουμε να δώσουμε. Και αυτό που δεν ξέρουν οι πολίτες είναι ότι το 75%, ότι η περιφέρεια είναι ο κεντρικός χρηματοδότης για τους δήμους. Είναι αυτή που επιβλέπει τους δήμους. Άρα έχει ρόλο να παίξει το μας περιφέρεια Αττικής. Βεβαίως. Στην Ευρώπη είναι η διακυβέρνηση μητροπολιτική. Τι σημαίνει αυτό? Όπως και στην Ιταλία, η διπλανή μας χώρα. Σημαίνει ότι έχει μεγαλύτερες αρμοδιότητες η περιφέρεια. Αυτό είναι και στο πρόγραμμα του κ. Πατούλη. Να έχουμε μεγαλύτερη αρμοδιότητα στο χώρο
της υγείας, στον τομέα υγείας, στην ασφάλεια, τα ελληνικά μου δεν είναι και τόσο καλά, συγγνώμη. Λοιπόν, στην πολιτική... Κάτσε, η καταγωγή είναι και ελληνική και σουηδική. Και σουηδική είναι. Αλλά ελληνικά μάθετε Σουηδία. Δεν έχω πάει ελληνικό σχολείο καθόλου. Δεν έχω φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο. Άρα τα ελληνικά είναι αυτοδίδακτα. Ακριβώς. Άρα μια χαρά είναι. Εγώ δεν μιλάω έτσι ειδικά. Λοιπόν, ωραία. Γιατί με τον Γιώργο Πατούλη. Κάτσε, ωραία. Αποφασίσατε λοιπόν να πείτε ότι ναι, θέλω να κάνω τη ζωή μου καλύτερη. Πιστεύω στο μητροπολιτικό μοντέλο. Η Ευρώπη είναι μητροπολιτικό μοντέλο. Τα ακούω αυτά. Αλλά γιατί η επιλογή ο Γιώργος Πατούλης. Γιατί είναι ένας πολύ ικανός αυτοδιοικητικός. Το έχει δείξει και στην πράξη. Τρεις φορές εκλεγμένος από τον πρώτο γύρο. Ήταν ο πρωτοπόρος στο κοινωνικό έργο, κοινωνικά γιατρία, πάρα πολύ καλός πρόεδρος του Ιατρικού Σύλλογου και δεν φοβάται να συγκρούεται. Πιστεύω ότι θα είναι ένας πολύ ικανός περιφερειάρχης. Πρέπει να πω εδώ ότι προφανώς θα τον ξέρετε τον κύριο Πατούλη και τον Ιατρικό Σύλλογο, γιατί και εκείνος ναι, έχει εκφραστεί ναι, και για εσάς για τον σύζυγό σου με πάρα πολύ θετικά ναι, λόγια και δημόσια τον έχω ακούσει κλπ. Εσείς όμως είστε και δεν είσαι ο τυπικός που περιμένει να είναι υποψήφιος. Είσαι ήδη μια μεγάλη καριέρα, στρωμένα πράγματα. Τώρα η περιφέρεια Αττικής, εάν εκλεγείτε, ξέρετε ότι έχει πολύ χρόνο που ξοδεύεις χωρίς κέρδος. Δηλαδή είναι χρόνος μόνο προσφοράς. Βεβαίως. Αυτό το γνωρίζω και αυτό θέλω να κάνω. Να προσφέρω ό,τι μπορώ, γιατί ο καθένας έχει την εξειδίκευσή του, αλλά στον τομέα υγείας πιστεύω ότι μπορώ να προσφέρω αρκετά. Για να πούμε μερικά παραδείγματα. Ας πούμε λοιπόν ότι εκλέγεστε. Καταρχάς εκλέγεται πρώτο ο Γιώργος Πατούλης Περιφερειάρχης. Σωστά. Που αυτό είναι το μείζον, έτσι. Έτσι. Πώς βλέπετε το κλίμα στις εκλογές. Πιστεύω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Δεν έχει ανταγωνισμό ουσιαστικό. Μήπως είναι λίγο αλαζονικό αυτό. Δεν είναι καθόλου αλαζονικό. Πιστεύω ότι είναι ο πιο ικανός στο να εκλεγεί. Εντάξει, και εγώ Πατούλη θα ψηφίσω. Δεν χρειάζεται να με πείσετε. Ναι. Γιατί και εγώ με ένα Γιώργο Πατούλη θα πούμε που θα χάσω ότι. Σήμερα τα γενέθλιά του, να τη θυμούμε χρόνια πολλά. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Όχι, δεν γνωρίζετε. Ναι. Σήμερα έχει τα γενέθλιά του, λοιπόν. Αγαπητέ Γιώργο, χρόνια πολλά. Να σκίσεις και να είναι το δώρο των γενέθλιά σου μια πολύ μεγάλη νίκη στην περιφέρεια Αττικής. Εκλέγεται λοιπόν ο Γιώργος Πατούλης και εκλέγεται και η κυρία Μαρή Καλτσογιάννη. Στρίτμπορκ. Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Μαρή Καλτσογιάννη Στρίτμπορκ. Εκλέγεται περιφερειακή σύμβουλη. Πάτε λοιπόν, σηκώνει τα μανίκια και πιάνει δουλειά στην περιφέρεια. Δηλαδή. Δεν με ενδιαφέρει να έχω κάποια θέση. Απλά θέλω να συμβάλλω να κάνουμε ένα καλό πρόγραμμα, να χτίσουμε πάλι όλους τους τομείς με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, δηλαδή να έχουμε ένα νοσοκομείο που λειτουργεί, να έχει αποδοτικότητα, να έχουν ίση πρόσβαση όλοι οι πολίτες, να μην στέκονται στις ουρές για να πάρουν κάποιο φάρμακο, όπως είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό μπορεί εύκολα να γίνει, με πολλή δουλειά βέβαια και έχω πολύ άξιους συνυποψήφιους που μπορούμε να κάνουμε πάρα πολύ καλή δουλειά. Λοιπόν, ωραία, και να πω και ένα τελευταίο. Εντάξει, οι εκλογές στην περιφέρεια Αττικής όμως είναι και πολιτικές εκλογές. Βεβαίως. Δεν είναι μόνο αυτοδιοικητικές εκλογές, γιατί όταν αποφασίζεις να εκτεθείς στην περιφέρεια Αττικής με ένα σποδέλτιο που υποστηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία, λαμβάνεις και μια πολιτική θέση στα πράγματα. Βεβαίως. Εκεί πού στεκόμαστε, πώς τα βλέπετε τα πράγματα στην Ελλάδα σήμερα. Είναι η χειρότερη, κατά τη γνώμη μου, κυβέρνηση που έχει υπάρξει. Αυτό το ακούω, το ακούω και από τη Σουηδία, από άτομα Σουηδούς που δουλεύουν εδώ και περιμένουν πώς και πώς να φύγουν από την εξουσία. Θα φύγουνε, πώς το βλέπετε. Ευελπιστώ, ναι, γιατί ο κόσμος έχει κουραστεί από αυτά που ακούω και έχει καταλάβει το τι σημαίνει Τσίπρας. Δεν ευελπιστούμε. Θα φύγουνε σίγουρα. Θα τους συντρίψουμε είναι η απάντηση. Το λέω γιατί τις τελευταίες μέρες έχουν λίγο ανέβει λίγο τα φτερά τους, επικοινωνιακά φυσικά, όχι επί της ουσίας, και ακούω και κάτι τρελά, ξέρω τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος βέβαια, όταν ρωτήθηκε ο κύριος Ρόιτερ εάν χάσει τις ευρωεκλογές, εάν θα παραιτηθεί, όπως έλεγε το 14 ο Σαμαρά, ότι αν χάσει ο Σαμαράς με μία ψήφο πρέπει να παραιτηθεί, και εκεί ο κύριος Τσίπρας απήντησε, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο πιθανότητα να χάσω. Και αυτό είχε πάρα πολύ μεγάλη πλάκα, γιατί όταν τον είχε ρωτήσει ο Νίκος Χατζηνικολάου συγκεκριμένα, εάν η Άγγελα Μέρκελ του πει όχι,
όταν θα πάει να τη πει ότι εμείς δεν σεβόμαστε το μνημόνιο, είχε απαντήσει: δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο πιθανότητα να μου πει Άγγελα Μέρκελ όχι. Λοιπόν, δεν υπήρχε ούτε μία στο εκατομμύριο πιθανότητα να πει Άγγελα Μέρκελ όχι στον κύριο Τσίπρα όταν φώναζε τον Go Back Madame Merkel. Τελικά το καταλάβαμε τι έγινε όταν κλείσαν οι τράπεζες, έκανε την κολοτούμπα μετά το δημοψήφισμα και δεχτήκαμε το τρίτο μνημόνιο της μειώσης συντάξεων, την αύξηση του ΦΠΑ, την αύξηση του προκαταβολή του φόρου και όλα τα υπόλοιπα. Μας κόστησε λίγο ακριβά όλη αυτή τη διδασκαλία, το ιδιωτικό μάθημα από τον κύριο Τσίπρα. Και χθες θα τάξω να λέει την ίδια ακριβώς φράση: δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο πιθανότητα να χάσω τις ευρωεκλογές. Αυτό θα το δούμε στις 26 Μαΐου, λίγες μέρες μείνανε κύριε Τσίπρα. Να ευχηθώ την καλύτερη επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο ένας άνθρωπος από τον στίβο της ζωής να βγαίνει στην τρέχουσα πολιτική. Αλλά θέλω να σας πω και το λέω όχι μόνο για εσάς, αλλά για όποιον παρακολουθεί την εκπομπή. Έχουμε πάρα πολύ υπέρ των ανθρώπων που συμμετέχουν. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να σηκώνεσαι από τον καναπέ και να δηλώνεις τη θέση σου και να προσπαθείς να αλλάξεις λίγο τον τόπο σου. Και πρέπει να σας το πω και αυτό, επειδή έχω θητεύσει στην Περιφέρεια Αττικής, ήμουν για ένα διάστημα εκεί Περιφερειακός Σύμβουλος. Περιφέρεια Αττικής, εάν έχεις όρεξη για δουλειά, έχει να κάνεις άπειρα πράγματα. Το έχω καταλάβει. Άπειρα. Ξέρετε, μικρά πράγματα είναι λίγο διαφορετικό από την κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνεις. Αρκεί να έχεις όρεξη για δουλειά, σας εύχομαι την καλύτερη επιτυχία και φυσικά Γιώργο Πατούλη. Εμείς θα είμαστε αύριο ξανά μαζί, 3 η ώρα, εδώ στην πορεία των προεκλογικών μας εκπομπών. Πάμε γερά. Πάμε για να κερδίσουμε τις εκλογές. Επαναλαμβάνω, δεν πάμε απλώς για να ρίξουμε τον Τσίπρα. Πάμε για να τους συντρίψουμε. Πάμε για ένα αποτέλεσμα που θα ξεκαθαρίσει τα πολιτικά πράγματα στην Ελλάδα. Και ό,τι και να λέει σήμερα ο κύριος Τσίπρας, να ξέρετε ότι τη βραδιά των εκλογών, μετά από μια μεγάλη ήττα, η πολιτική πραγματικότητα στη χώρα θα είναι πια εντελώς διαφορετική. Όλα θα έχουν αλλάξει. Και γι' αυτό μαχόμαστε. Σπίτι-σπίτι, καφετέρια-καφετέρια, τόπο εργασίας με τόπο εργασίας, παντού, στα χωριά, στις πόλεις, στους νομούς, δεν μένει κανένας μας εν ηρεμία μέχρι τη βραδιά των εκλογών. Οι εκλογές κερδίζονται στο δρόμο, κερδίζονται στην προσπάθεια, κερδίζονται στον αγώνα, κερδίζονται στην πειθό, κερδίζονται στο μόχθο και όλα αυτά όλοι είμαστε διατεθειμένοι να τα κάνουμε για να ζήσουμε μια μεγάλη νίκη στις ευρωπαϊκές εκλογές. Μια μεγάλη νίκη στις περιφερειακές εκλογές, μια μεγάλη νίκη στις αυτοδιοικητικές εκλογές την Κυριακή 26 Μαΐου και μια και λέγαμε τώρα για την Περιφέρεια Αττικής, εκεί και όπου θα χρειαστεί στην Ελλάδα και δεύτερος γύρος και φυσικά στις 2 Ιουνίου που ολοκληρώνεται ο γύρος των αυτοδιοικητικών εκλογών. Να είστε όλοι καλά, αύριο 3 η ώρα ξανά εδώ μαζί.